σε όλους. Αγαπητοί συνάδελφοι, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, για μια μισή ώρα στην ώρα του Δημάρχου έγινε μια ενημέρωση για το ποιες ενέργειες έγιναν από πλευράς της Δημοτικής Αρχής. Τι κάναμε εμείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των οποίων είχαμε. Πρώτον, στείλαμε στην αποκεντρωμένη έγγραφο που ζητάμε δημοσιοποίηση και επανέλεγχο όλων των περιβαλλοντολογικών όρων και επικαιροποίηση με τη νέα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό το έγγραφο το στείλαμε στην αποκεντρωμένη και στην περιφέρεια. Δεύτερο έγγραφο στείλαμε στην αποκεντρωμένη και στην περιφέρεια πάλι αν υπάρχουν άδειες στο στάδιο προέγκλησης και έγκλησης από το 2015 και μετά και αφορούν τον ευρύτερο χώρο του Δήμου του Σουλίου. Τρίτον, στείλαμε επανέλεγχο για δεύτερη φορά και στάθηκε το συντονιστή της αποκεντρωμένης στον Περιφερειάρχη και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σκράκα, τον Κωνσταντίνο. Έγγραφα τα οποία σήμερα έστειλα και σε όλους τους συμβούλους, παρόλο που είχαν σταλεί και είχαν δημοσιοποιηθεί τις προηγούμενες μέρες. Για τις ενέργειες αυτές, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν ενημερωθεί τόσο οι πρόεδροι των κοινοτήτων, στη συνάντηση που είχε γίνει στο γραφείο της κοινότητας προδρομίου με πρωτοβουλία των Προέδρων, όσο και η Επιτροπή Αγώνα και εσείς όλοι μέσω των αρχηγών των παρατάξεων που συμμετείχαν στη συνάντηση Παύλα Ενημέρωση από την Επιτροπή Αγώνα μέσω των επιστημόνων που είχαν καλεστεί διαδικτυακά. Θα πρέπει να τονίσουμε για όσους πιστεύουν ότι δεν ξέρουν ή για όσους θέλουν να παίξουν ότι δεν ξέρουν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα αρμόδιο για λήψη απόφασης και έκδοση αδειών. Παρ' όλα αυτά, σε καθημερινή συνεργασία που βρισκόμαστε με την Πέρη Πύρου, τον κύριο Ντακαλέτση, με την ΚΕΔΕ και με τον κύριο Παπαστεργίου, γιατί το θέμα, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι αυστηρά τοπικό, αλλά αφορά όλη την Ελλάδα. Στηρίζουμε από την πρώτη στιγμή τον αγώνα των πολιτών. Είμαστε δίπλα τους και αυτό αποτυπώνεται από τις μέχρι τώρα ενέργειές μας. Για να δείξουμε τη σημασία που δίνουμε στο απόψινό Συμβούλιο, παρότι δεν το συγκαλέσαμε εμείς γιατί δεν είχαμε όλα τα έγγραφα τα οποία ένα μεγάλο μέρος τους ήρθε την Παρασκευή, εσείς είχατε κάνει τις αιτήσεις σας από την Τετάρτη, καλέσαμε στο απόψινό Συμβούλιο τον Περιφερειάρχη Υπήρου, τον κύριο Καχρημάνη, εξιοδοτημένο υπάλληλο από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Υπήρου, τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτείας, τον κύριο Πιτούλη, τη Θεματική Αντιπεριφερειάρχη Υπήρου, την κυρία Μπότση Μπραήμ Σταυρούλα, τους δύο βουλευτές του νομού, τον κύριο Γιώγιακα και τον κύριο Κάτση, και παρευρίσκεται δίπλα μου η νομική σύμβουλος του Δήμου, η κυρία Κότση, για να μας δώσει την τεχνογνωσία της όπου και αν αυτό χρειαστεί. Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα λίγα θα ήθελα να πω ως αρχή. Περιμένω τους εισηγητές να ακούσω τις προτάσεις του και μετά θα ξαναπάρω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Δήμο. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας άκουσα όλους τις τοποθετήσεις. Βλέπω ότι υπάρχει κοινή συνισταμένη, κοινή αγωνία από όλους, οι οποίες εκφράζονται μέσα από τις αγωνίες των πολιτών μας. Μία διευκρίνηση όσον αφορά το έγγραφο το οποίο υπόθηκε από κάποιο συνάδελφο για το λόγο τον οποίο έγινε. Η δυνατότητα γνωρίζετε όλοι ότι είναι στην αποκεντρωμένη διοίκηση και γι' αυτό έγινε και το αίτημά μας για επανεξέταση. Δηλαδή όταν στείλαμε για επανέλεγχο και ζητήσαμε επανέλεγχο από την αποκεντρωμένη διοίκηση με βάση τις οποίες εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντολογικοί όροι και να επανεξετάσει την νομιμότητά τους, όταν τούτο επιβάλλεται εκ λόγων δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή οι ανησυχίες των πολιτών μας και μάλιστα ανεξάρτητα από το αν έχει παρέλθει μακροχρονικό διάστημα από την έγκλησή τους και αναμένεται η απάντησή τους στο άνω με αριθμό πρωτοκόλλου αυτό που είπαμε, είχε αυτή την έννοια συνάδελφη. Αν υπάρχει κάποια πλημέλεια να ανακληθεί. Γι' αυτό και το κάναμε. Ο Γενικός Γραμματέας γνωρίζετε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακαλέσει, είναι ο μοναδικός που μπορεί να ανακαλέσει την απόφασή του. Γι' αυτό και απευθυνθήκαμε και στην αποκεντρωμένη και στην περιφέρεια. Θα σας πω για μία ακόμα φορά ότι εμείς είμαστε θετικοί σε οποιαδήποτε ΑΠΕ
αρκεί να τηρούνται οι περιβαλλοντολογικοί όροι, η κείμενη νομοθεσία και φυσικά να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι θα ελέγχουν και θα πιστοποιούν την ομαλή λειτουργία χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον και τους κατοίκους, όσο μακριά και αν βρίσκονται. Αν και εφόσον τηρούνται, είμαστε θετικοί. Σε οποιαδήποτε άλλη απόφαση και περίπτωση είμαστε ξεκάθαρα αρνητικοί. Απόψε σας άκουσα όλους. Γνωρίζετε όλοι ότι ο ρόλος μου είναι εκτελεστικός. Εγώ θα ακούσω και τις δευτερολογίες από τον κύριο Κάτσο και από τον κύριο Κουτσή, και που είναι οι κύριοι εισηγητές του απόψινού θέματος, και μετά θα δώσω την τελική εισήγηση, την οποία πιστεύω ότι θα δείτε ότι θα συμπλέουμε, γιατί ο στόχος μας είναι κοινός και από ό,τι κατάλαβα η γενικότερη τοποθέτησή σας πάει προς την ίδια κατεύθυνση. Και σας ευχαριστώ, γιατί για πρώτη φορά γίνεται ένα τέτοιο συμβούλιο που αντιλαμβανόμαστε όλοι τα προβλήματα τα οποία έχουν οι κάτοικοι, και πέρα από μικροπολιτικές τις οποίες δεν ακούστηκαν τουλάχιστον απόψε ή ακούστηκαν σε πολύ μικρό στάδιο, πάμε όλοι μαζί για μια συγκεκριμένη απόφαση και όχι ψήφισμα, συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και είμαστε όλοι μαζί με την Περιφέρεια, με τον Αντιπεριφερειάρχη, με τους δύο βουλευτές, παρόλο που ο κύριος Γιώργιακας λείπει απόψε, αλλά πιστεύω και ότι ο Βασίλης και ο Γιώργιακας έχει την ίδια άποψη με εμάς και θα συμπλέουμε όλοι μαζί για την κοινή μας απόφαση. Σας ακούω και έχω την τελική τοποθέτηση μετά τους κύριους εισηγητές. Σας ευχαριστώ. Από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι άκουσα, αύριο το πρωί θα πρέπει να βρεθούμε οι αρχηγοί των παρατάξεων με την νομική μας σύμβουλο, με τους υπηρεσιακούς μας παράγοντες, για να μπορέσουμε, αφού μας εξειδωτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, να φτιάξουμε το τελικό κείμενο, το οποίο θα πρέπει να είναι ομόφωνο από όλους εμάς και να κατέβει σαν ομόφωνη πρόταση, την οποία θα καλύπτει όλα αυτά που ακούστηκαν απόψε αυτές τις 3,5 ώρες. Σε επόμενο βήμα μας θα πρέπει να καθορίσουμε τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει να κινηθούμε, που αυτός ο τρόπος από τη δική μας πρόταση είναι ότι θα πρέπει να συγκαλεστεί άμεσα με πρωτοβουλία της κυρίας Μπραήμη και του κυρίου Περιφερειάρχη Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα πάρει μία απόφαση όσον αφορά τις δύο συγκεκριμένες μονάδες, και μετά όλα μαζί τα ψηφίσματα και όλες αυτές οι αποφάσεις που θα βγούνε να πάνε προς τον Υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, ο οποίος είναι καθήλυνα αρμόδιος για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αφού βέβαια κοινοποιηθούν και στο συντονιστή της περιφέρειας, που είναι ο ήλιν αρμόδιος να κάνει ανάκληση της όλης απόφασης. Πράγματα φυσικά που έχουν γίνει από δική μας πλευράς. Άρα λοιπόν, ζητώ από το Σώμα απόψε να μας εξειδωτήσει τους αρχηγούς των παρατάξεων, τους προέδρους των δύο κοινοτήτων, οι οποίοι θίγονται άμεσα, και αν θέλουν και συμφωνούν και δύο μέλη από το Επιτροπή Αγώνα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα ψήφισμα το οποίο θα εμπεριέχει όλες τις απόψεις και όλα αυτά τα οποία είπαμε απόψε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε το νερό στα βλάκι για το επόμενο βήμα μας, το οποίο ξεκινάει από αύριο, και όπως είπα και προηγουμένως, να γίνουν και υπεραιτέρω ενέργειες και με τον κύριο Πιτούλη και με την κυρία Μπραήμη και με τον κύριο Περιφερειάρχη και με τους δύο βουλευτές, τους οποίους ξέχασα, οι οποίοι θα πρέπει όλοι σαν μια στρατιά να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα και τις ανησυχίες των πολιτών μας. Αυτά.